για τα γυμναστήρια που ανήκουν στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή στο Υφυπουργείο Αθλητισμού, δηλαδή το γήπεδο Αλκαζάρ, το πιστό γυμναστήριο του Αλκαζάρ, το πολυβητήριο στο Αλκαζάρ και το πιστό γυμναστήριο στην Νιάπολη. Από ό,τι διάβασα και εγώ, υπάρχει ένα πρόβλημα στις κρατικότητες ότι το Υπουργείο σε συνεργασία με εδώ τη διοίκηση του ΕΑΚΕ γίνεται μια μελέτη για τη στατικότητα που έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια αυτό το θέμα της, του προβλήματος της στατικότητας των αθλητικών εγκαταστάσεων. Πρέπει να έχει πάνω από 7 χρόνια που έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία και βρίσκεται σε μια εξέλιξη. Η εξέλιξη αυτή δείχνει από ό,τι διαβάζουμε ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν και έχουν προβεί σε αυτές τις ενέργειες. Είναι δική τους ευθύνη, η περιφέρεια δεν έχει. Παρόλο που η περιφέρεια δεν έχει ευθύνες, έχει. Θα πει κάποιος γιατί φτιάξατε το Αλκαζάρ, το στίβο και έξω το βοηθητικό γήπεδο. Γιατί αυτό είχε ανάγκη η πόλη, αυτό είχαν ανάγκη οι αθλητές, αυτό είχε ανάγκη ο στίβος. Ο στίβος είχε μεγάλες ανάγκες, είχε βγάλει πολλούς πρωταθλητές, παγκόσμιους πρωταθλητές, Ολυμπιονίκες και χρειαζόταν τα παιδιά και τα παιδιά τα οποία δίνουν και εξετάσεις για τις πανελλήνιες, για τις εισαγωγές σε διάφορες σχολές που χρειάζονται και τα αθλήματα, χρειαζόταν με ένα σωστό γήπεδο, στάδιο, το οποίο να μπορούν να αθλούνται. Δεν έχει καμία σχέση η στατικότητα, τα έργα της στατικότητας, που δεν είναι και η ευθύνη μας, με τα έργα τα οποία κάναμε συνεργασία τότε με τον Αβγενάκη για την αναβάθμιση των υποδομών του στίβου και το οποίο στο Αλκαζάρ και οι οποίες υποδομές λειτουργούν σήμερα. Δεν έχουν κλείσει, δεν έχουν κανένα πρόβλημα, οπότε να μην συγχαίουμε το ένα με το άλλο. Να ρωτήσω κάτι. Πέρυσι που έγινε το παγκόσμιο εδώ πέρα, το κορασίδο, στο ανοιχτό που έγινε. Δεν είναι σχέση. Όχι, άλλο θέλω να ρωτήσω. Οι ομάδες δεν προπονούνταν στο παλιό πολυβητήριο. Δεν το ξέρω, το ρωτάω. Ναι, αυτό. Γιατί θυμάμαι ότι προπονούνταν. Το πρόβλημα της στατικότητας έχει να κάνει με τους φιλάθλους. Δεν έχει κάνει τις προπονήσεις. Το πρόβλημα της στατικότητας, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, έχει να κάνει με τους φιλάθλους, με τους καθήμερους, με τον αριθμό των φιλάθλων οι οποίοι κάθονται στις κερκίδες. Έχει να κάνει με τις κερκίδες. Και στο Αλκαζάρ δεν έχει να κάνει με το στίβο. Έχει να κάνει με τις κερκίδες, κάποιες κερκίδες. Αυτό όσο πιο γρήγορα λυθεί και όσο πιο γρήγορα πάνε στη διαδικασία αυτή της επίλυσης. Αλλά βλέπω ότι σε πολλά στάδια, και επειδή είναι παλιά τα στάδια αυτά, αρχίζουν να έχουν προβλήματα διότι δεν υπήρχαν και συντηρήσεις. Αλλά υπάρχουν προβλήματα όπως είναι και στην Καρδίτσα. Οι δύο πλευρές των κερκίδων, οι δύο κερκίδες, ένα πέταλο και η απέναντι κερκίδα από αυτή που είναι η πάγκη των ποδοσφαιρικών ομάδων, είναι ακατάλληλες και δεν χρησιμοποιούνται όπως είναι και στα Τρίκαλα. Υπάρχουν προβλήματα σε όλα τα παλιά στάδια τα οποία πρέπει να ανακυλιστούν.